γονιός, πόσο είναι το σχολείο, πόσο είναι το σπίτι, πόσο είναι τα έξοδα. Δηλαδή, θα έπρεπε να μπορούμε να το συμφωνήσουμε. Συγκινηθήκατε τώρα. Όχι, απλά δεν, ξέρεις, κάτι, δεν σκέφτομαι απλά τη δική μου περίπτωση. Σκέφτομαι ότι είμαι μια γυναίκα που... και άλλες γυναίκες είναι και στη δική μου θέση, έτσι. Τι να πω. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα νυχτερινά μεροκάματα και πολλές φορές τα κέντρα, το γνωρίζετε κι εσείς, πέφτει ψαλίδι του. Ψαλίδι τι σημαίνει? Αν εμφανιστείς 2-3 φορές και δεν κάνει το κέντρο την ίσπραξη που πρέπει, δεν σε πληρώνει. Ή σου δίνει, αντί κάνεις 3 μεροκάματα, σου δίνει ένα. Έχει συμβεί στη Σαμπρίνα αυτό και το λέτε? Συμβαίνει συνεχώς στη Σαμπρίνα, είχε συμβεί και το χειμώνα, δούλευε κάπου 2-3 μήνες και συνήθως όταν φεύγει από ένα μαγαζί δεν έχει πληρωθεί και αναγκάζεται και φεύγει. Όχι πάντα, ορισμένα μαγαζιά πληρώνουν. Αλλά συστάμε τώρα για ένα πάρα πολύ μικρό μεροκάματο και γι' αυτό έχει δουλειά η Σαμπρίνα. Δεν θα έχει αλλιώς. Άκουσα 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ την εμφάνιση. Την εμφάνιση, ναι, αλλά μπορεί να κάνει 3 εμφανίσεις και να πληρωθεί μόνο μία, εάν δεν έχει δουλειά το κέντρο.